Έχουμε δύο δημοσιογράφους, τη Μαρίνα Ράφενμπερκ από τη Le Monde και το Ζοέλ Μπρόνερ από το Radio France International. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Μιλάνε ελληνικά πάρα πολύ καλά, ειδικά η Μαρίνα μιλάει άψογα ελληνικά και ο Ζοέλ τα πάει πάρα πολύ καλά. Βρίσκονται στο νησί μας προκειμένου να κάνουν ένα ρεπορτάζ για τη λειψιδρία. Σωστά τα λέω, Μαρίνα? Ναι, ακριβώς. Γενικά θέλαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για τις επιπτώσεις που έχει αυτό το φαινόμενο που δεν βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ έντονο, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Α, εξειδικευμένα δηλαδή για την άρδευση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ήρθατε, πόσες μέρες είστε στο νησί? Πολύ λίγο, 2 μέρες μόνο. 2 μέρες μόνο. Ο Ζουέλ θα κάτσει λίγο πιο πολύ. Ναι, θα μείνω λίγο πιο πολύ, 2 μέρες πιο πολύ, αλλά η Μαρίνα δεν είχε τόσο πολύ χρόνο. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Εδώ στο νησί μιλήσατε με κάποιους ανθρώπους από τον αγροτικό κόσμο της Νάξου? Ναι, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον κύριο Καπούνης, και μετά συναντηθήκαμε με ένα κτηνοτρόφο και με έναν παραγωγό πατάτας και έναν γεωπόνος. Τα νέα που μάθατε δεν ήταν και τόσο θετικά, φαντάζομαι, έτσι, τα γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ναι, γενικά μας είπαν ότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά, ότι δεν είχε καθόλου βροχή φέτος, ότι δεν θα έχουν πια πατάτες ως το επόμενο χρόνο. Ναι, είναι στενόχωρο, και γιατί βλέπουμε ότι πολλοί μας είπαν ότι σκέφτονται να αφήσουν τα χωράφια και ότι οι νέες γενιές δεν θα ασχολούνται πια με την αγροτική. Οπότε, ναι, στενόχωρο. Ναι, είναι στενόχωρο. Έχετε ξανάρθει στην Άξο? Για μένα είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που είσαι εδώ, Ζοέλ. Πώς σου φαίνεται το νησί μας? Φαίνεται, κοιτάξτε, έχει 2 πλευρές. Από μία πλευρά φαίνεται πολύ ωραία, είμαι πάρα πολύ αρουμένος να είμαι εδώ, αλλά καταλαβαίνω ότι η κατάσταση με το νερό είναι δύσκολη στο νησί τώρα, και ναι, γι' αυτό δεν είναι 100% μία χαρά μόνο. Θετική εντύπωση, ναι. Εσύ, Μαρίνα, έχεις ξανάρθει? Εγώ είχα ξανάρθει, αλλά δεν είχα ποτέ κάτσει πολύ καιρό. Περαστικά, δηλαδή έχω πάει πιο πολλές φορές σε Κουφονήσια, Αμοργό, δηλαδή γύρω από εδώ, και σταμάτησα μια μέρα στην Άξο. Πότε είχες ξανάρθει, πολλά χρόνια πριν? Ναι, πολλά χρόνια. Πώς βλέπεις τη διαφορά της Νάξου τότε με τώρα? Έχει αλλαγές? Ναι, νομίζω όπως παντού, αλλά ο τουρισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ που κάνεις στη Le Monde, θα επισκεφθείς και άλλα νησιά των Κυκλάδων? Έχεις στο ρεπορτάζ που περιλαμβάνονται και άλλες περιοχές της χώρας μας? Τώρα για αυτό το ρεπορτάζ συγκεκριμένο, όχι. Είναι αποκλειστικά για την Άξο. Για την Άξο. Αποκλειστικά για την Άξο, πολύ ωραία. Μας είπες πριν ότι το θέμα με τη λειψιδρία φυσικά δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Άξο στα νησιά και η Ελλάδα, αλλά είναι ένα γενικότερο φαινόμενο λόγω της κλιματικής κρίσης. Θέλεις να μας πεις 2 λόγια γι' αυτό, έτσι όπως το γνωρίζεις μέσα από την εμπειρία σου ως δημοσιογράφος? Ναι, νομίζω βλέπουμε αυτό το φαινόμενο παντού, δηλαδή και στη Γαλλία έχουμε σε κάποιες περιοχές προβλήματα, ας πούμε με τα αμπέλια, ή με την πολύ ζέστη, ή και με κάποιες φορές αυτό που είδαμε σε κάποιες άλλες περιοχές στην Ευρώπη, με μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες. Ναι, γενικά αυτό το βλέπουμε παντού. Νομίζω το μόνο που μας είπαν και εδώ οι αγρότες είναι ότι σε κάποιες χώρες το έχουν λίγο πιο σχεδιασμένο. Δηλαδή έχουν προβλέψει καλύτερα την κλιματική αλλαγή και πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ναι, εδώ έχουν προτιμηθεί, υπάρχουν πρόχειρες πιο πολύ λύσεις
και δεν υπάρχει ένας συντονισμός και από το κεντρικό κράτος, πιστεύω, αλλά και σε τοπικό επίπεδο εδώ για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα. Εσένα, Ζωέλ, ποια είναι η εμπειρία σου, τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ γενικότερα για το συγκεκριμένο θέμα? Είναι κάτι που κάνουμε περισσότερο και περισσότερο ιστορίες για την κλιματική αλλαγή, και τώρα νομίζω ότι είναι σημαντικό επίσης να προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί λύσεις, όχι μόνο προβλήματα. Ξέρουμε ότι έχουμε προβλήματα, είναι παντού, όπως είπε η Μαρίνα, και τώρα είναι η ώρα για λύσεις, νομίζω, για να πάμε μπροστά. Και νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως, γιατί βεβαίως χρειαζόμαστε χρήματα επίσης, και η κίνηση από τις Βρυξέλλες, νομίζω, ναι. Ποια είναι τα λοιπά θέματα επικαιρότητας που δίνεις ανταποκρίσεις στο Radio France International? Εγώ μένω Αθήνα εδώ και 5 χρόνια τώρα, και η δουλειά μου είναι για να μιλήσω για την Ελλάδα. Να δίνεις ανταποκριτής στην Ελλάδα του. Μπορεί να είναι για εκλογές, μπορεί να είναι για φώτιες, δυστυχώς. Έχουμε πολλά θέματα που είναι ενδιαφέρον για το ραδιόφωνο που δουλεύω, που είναι το γαλλικό διεθνές ραδιόφωνο, Radio France International στα γαλλικά. Αγγλικά, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, ούτε εσείς ξέρετε καλά ελληνικά, εγώ δεν ξέρω καθόλου γαλλικά. Έχουμε εδώ και τη Μαρίνα, η οποία ξέρει και γαλλικά και ελληνικά άπτεστα, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εσύ, Μαρίνα, ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ που έκανες το τελευταίο διάστημα? Εντάξει, ναι, βέβαια οι φωτιές μας απασχολούνται κάθε χρόνο, δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι. Φέτος ήταν μέσα στα σπίτια εκεί στην Αθήνα. Ναι, οπότε ναι, αυτό ήταν ένα από τα τελευταία ρεπορτάζ που έκανα. Για να μιλήσω και για ένα νησί εδώ κοντά σας, για την Αμοργό. Α, βέβαια, την υπέροχη Αμοργό. Ναι. Και είχα πάει για ρεπορτάζ εκεί για τις αντιστάσεις που κάνουν κάποιοι κάτοικοι εναντίον το καινούριο λιμάνι. Και γενικά γιατί θέλουν ένα ήπιο τουρισμό και ένα καλό τουρισμό, και προσπαθούν να μην γίνουν σαν τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Και εντάξει, μετά πολλά θέματα κάνω και για το προσφυγικό και για την πολιτική. Ωραία, καταλαβαίνω. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα, έτσι, στον κόσμο που μας ακούει ως δημοσιογράφοι σε δύο πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Ευρώπης και από τα κορυφαία της Γαλλίας. Θέλετε να πείτε κάτι στους ακροατές μας από την Άξο και τις Κυκλάδες? Εγώ θέλω να πω ότι, αφού ξέρω την Ελλάδα από πολύ καιρό, από μικρή, και μου αρέσει πάρα πολύ βέβαια να ταξιδέψω στα νησιά, αυτό θα ήθελα να πω στους νησιώτες, να προσπαθούν να προστατέψουν το τρόπο ζωής τους και να έχει τα καλά του τουρισμό, αλλά να συνεχίσουν να έχουν τις παράδοσεις που έχουν, που είναι τόσο ωραίες, και να προστατέψουν το περιβάλλον. Εσύ, Ζωέλ? Θα πω κάτι πιο απλά. Τα λέμε την επόμενη φορά στη Γαλλία. Έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν χαρά μας που μιλήσαμε. Εμείς.